Κύριε Μαυρωτά, έχετε έτσι απασχολήσει ως ποτάμι γενικότερα τον διεθνή τύπο. Κάποια είναι έτσι πιο εγκομιαστικά τα σχόλια, κάποια άλλα έχουν έτσι πολύ επικριτικό χαρακτήρα ή είναι και αρνητικά. Για παράδειγμα, στο Financial Times μιλάνε για τον Σταύρο Θεοδωράκη σαν το σοβαρό Μπέπε Γκρίλο, το φαινόμενο αυτό της Ιταλίας. Απ' την άλλη, από τον Economist μιλάνε για επιχειρηματικά συμφέροντα που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από την δική σας έτσι προσπάθεια και το δικό σας κόμμα. Για πείτε μας τώρα λοιπόν κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά. Δώστε μας κάποιες απαντήσεις. Τώρα το Πάσχα είχα την ευκαιρία να βρεθώ με ένα φίλο από την Αυστρία, ο οποίος έχει παντρευτεί Ελληνίδα και ήταν εδώ αυτές τις μέρες. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΕΟΣ, ενός κόμματος το οποίο ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια στην Αυστρία και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το ποτάμι. Δηλαδή οι αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε μοιάζουν πολύ με του ποταμιού. Και από την άλλη μεριά είναι ένα κόμμα το οποίο πήρε 5% στις εθνικές εκλογές μετά από ένα χρόνο από τη στιγμή της δημιουργίας, της εκλογής του Σεπτεμβρίου, και τώρα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα 12%. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα αυστριακό ποτάμι ουσιαστικά. Δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι και στην Αυστρία υπάρχουν αντίστοιχα επιχειρηματικά συμφέροντα ή αντίστοιχος Πέπε Γκρίλο κτλ. Και νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει μία απέτηση, μία ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στους ευρωπαϊκούς λαούς, για κάτι καινούριο. Και αυτό είναι που εκφράζει ουσιαστικά το ποτάμι με όλες αυτές τις εκτός στερεοτύπων ενέργειες που κάνει, με το να μην έχει ένα σαφές ιδεολογικό άιζο, που με αυτόν τον τρόπο, σαν να λέμε, μπερδεύει λίγο τον κόσμο, αλλά έχουμε πει ότι θα είμαστε ένα κόμμα think out of the box. Έχουμε ακούσει τον κύριο Θεοδωράκη να λέει ότι θέλουμε να πάμε να παίξουμε δυνατά και να μην είμαστε η τσόντα στα μεγάλα κόμματα. Για την Ευρωβουλή μιλάμε ή για τις εθνικές εκλογές? Γιατί φαντάζομαι ότι αναλόγως πώς θα πάτε στις ευρωεκλογές θα κινηθείτε. Τουλάχιστον αυτό έτσι, που ακούσει. Είναι ουσιαστικά από τον κύριο οι αγώνες πρόκρισης για μας οι ευρωεκλογές. Με την έννοια ότι ουσιαστικά στις ευρωεκλογές θέλουμε να γίνει μια καταγραφή των δυνάμεών μας. Και έχουμε και συγκεκριμένο πλάνο για τις ευρωεκλογές και για το τι θα κάνουν εκεί πέρα οι ευρωβουλευτές μας, με ποιους θα συμμαχήσουμε. Μιλάμε με συγκεκριμένους χώρους, δεν θέλουμε να μας θεωρεί κανένας δεδομένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές, από εκεί πέρα είναι η επόμενη μέρα. Οι συνεργασίες που θα κάνουμε μετά, η γνώμη μου είναι ότι μακάρι να είναι οι ευρύτερες δυνατές. Δηλαδή, ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί το ποτάμι ότι δημιουργήθηκε σαν ανάχωμα στην προέλασή του. Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ποτάμι ότι δημιουργήθηκε προκειμένου να έχει κάποιον να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Ευχή δική μας είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων που πιστεύω ότι υπάρχουν στα κόμματα αυτά, και με καταλήτη το ποτάμι να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό πλέον σχέδιο δράσης. Να θυμηθώ λίγο τη δουλειά μου την παλιά, με συγχωρείτε. Έχετε θέσει έναν όρο που έχετε πει ότι σε αυτό στην κλίμακα, αν πετύχουμε αυτό το στόχο, θα κατέβουμε και σε εθνικές? Υπάρχει δηλαδή το τόσο της 100 κατεβαίνουμε στις εθνικές? Νομίζω ότι έχει πει ο Σταύρος ο Θεοδωράκης ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον άμα έχουμε μια παρουσία, δηλαδή έναν ευρωβουλευτή, το οποίο σημαίνει πάνω από 5%. Άρα το 5% είναι το όριο για να προχωρήσετε? Είναι το κάτω όριο. Είναι το κάτω όριο. Το αν όριο δεν μπορούμε να το βάλουμε, θα το βάλει μάλλον ο λαός. Δεν έχουν βάλει. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη.